δώσει. Λοιπόν, και είμαι έτοιμη να υποδεχθώ τον αγαπημένο μου Χρήστο Μενιδιάτη μαζί μας. Αν ήμουν πλουσιός, αν ήμουν πλουσιός, ό,τι ζητούσα θα περνά στο πικετή. Καλώς τον, καλώς τον. Γεια σας, πώς είσαι. Χρόνια πολλά και για αύριο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ό,τι επιθυμείς, παρακαλώ. Είσαι καλοφαγάς εσύ. Άστο, δεν το ελέγχω, κυρίως τελευταία. Πολύ καλοφαγάς. Σου αρέσει. Κοιτάξτε, όχι μόνο σε ποσότητα και σε ποιότητα, εκείνο το πρόβλημα. Μ' αρέσει το φαγητό πάρα πολύ. Δηλαδή, θέλω τώρα εκεί πριν τα τυριά, όλα αυτά είναι τα αγαπημένα. Ναι. Να τσιμπάς. Ναι, πολύ. Κάνετε τραπέζι στο σπίτι με τρία παιδιά, είναι απογοητευτικό. Όχι, όχι, όχι. Είναι δύσκολο, πολύ. Και να καλέσουμε κόσμο, αυτό δεν υπάρχει. Και είναι και τρία παιδιά λίγο. Μα γι' αυτό μου αρέσει, γιατί είναι ειλικρινής. Τι να πω, σε βάζω. Γιατί καθημερινότητα με τρία παιδιά. Και να σου πω την αλήθεια, και τα παιδιά να μην υπήρχαν. Που το καταφέρνουν. Και τα παιδιά να μην υπήρχαν. Δεν είμαι πολύ του σπιτιού, δηλαδή σε ένα καλό φίλο να καθόμαστε σπίτι. Το σπίτι το θεωρώ και εγώ και η γυναίκα μου σαν δικό μας χώρο, έτσι, αποκλειστικά. Έξω πάμε, τρώμε, πίνουμε, γλεντάμε. Είναι μια άλλη προσέγγιση. Αλλά μέσα στο σπίτι δεν είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω γιατί, αλλά έτσι μας συμβαίνει. Δεν έρχονται φίλοι. Σπάνια. Όλοι έξω. Γιατί? Δεν ξέρω γιατί. Φίλοι των παιδιών. Τα παιδιά μου δεν ξέρω αν θα έχουν φίλους έτσι όπως πηγαίνουν. Έτσι όπως λειτουργούν σε λίγο. Δεν που πηγαίνουμε σε πάρτι, νομίζω ότι τα παιδιά θα ρέουν τα υπόλοιπα και θα μένουν μόνο τα δικά μου. Είναι λίγο ζωηρά παραπάνω από ό,τι πρέπει. Έχουν φίλους βέβαια και φίλους, αγαπάνε. Έρχονται τα παιδιά σπίτι και καταλαβαίνει τώρα τι γίνεται. Είναι ζωηρή. Πολύ. Τώρα τι ηλικίες. 6, 4 και 3. Είναι και ηλικίες όμως. Δηλαδή τι περιμένει, ένα αγοράκι 3 και 4 να είναι. Και 6. Και σα πω γιατί υπάρχουν και παιδάκια ήρεμα. Σε αυτή την ηλικία. Τα δικά μας είναι λίγο παραπάνω. Διαφωνώ. Ζωηρά. Όλα τα παιδιά, ναι, είναι. Βέβαια. Μια χαρά είναι, έτσι. Και ζωηρά που είναι, με φωνές, με κάθε μέρα κάτι διαφορετικό. Μια χαρά. Πονεμένο ακούω. Κάθε χρόνο αυτή η συνέντευξη. Πρώτον τον έχω για γούρι. Ναι, γιατί, ναι, είναι ωραίος, γιατί τα λέει ωραία, γιατί μου αρέσει. Και για μένα είσαι το γούρι μου, πραγματικά. Ναι, αλλά κάθε χρόνο έτσι με τα παιδιά το πάμε λίγο. Βέβαια. Σιγά-σιγά, θα περάσουν τα χρόνια μετά από 15 χρόνια. Και θα λέμε άλλα θέματα, άλλα προβλήματα. Βέβαια. Τώρα σε τι φάση είστε στο σπίτι. Τι εννοεί. Φτιάξει, είναι δύσκολη αυτή η περίοδο των εορτών που έχουν σταματήσει και τα σχολεία. Από το πρωί στο βράδυ, φαντάζεσαι τι γίνεται. Πώς είναι με τρία παιδιά? Εντάξει. Ή μπαίνουν κάποιες διαδικασίες, αυτό που λέμε, στον αυτόματο? Στον αυτόματο σχετικά. Δεν είναι εύκολο. Κάθε μέρα έχει κάτι διαφορετικό, όπως είπα πριν. Εγώ προσπαθώ να μην λέω σ' όλα ναι. Πιστεύω ότι μέσα από τα όχι μαθαίνουν και τα παιδιά, μέσα από κάποιες παρατηρήσεις σε συγκεκριμένα θέματα, να καταλαβαίνουν τι πρέπει να γίνεται και τι δεν πρέπει. Βέβαια είναι πολύ μικρές ηλικίες τους. Σιγά σιγά όμως πιστεύω ότι θα μπουν σε ένα πλαίσιο κανονικό. Είσαι πιο αυστηρός από τη μαμά? Α, τελευταία και η μαμά αρχίζει και ταχώνει, φωνάζει. Πιστεύω όμως ότι αυτό που λένε οι παλιότεροι, όταν η μάνα φωνάζει, ακόμη και τιμωρεί έντονα, ξεχνιέται πολύ γρήγορα από το παιδί. Στον μπαμπά λειτουργεί λίγο διαφορετικά. Δηλαδή όταν φωνάζω, εγώ βλέπω ότι κάπου σοκάρονται. Έχεις ενοχές κάποιες φορές ή αυτό είναι προνόμιο εισαγωγικά των μαμάδων? Νομίζω πιο πολύ οι μαμάδες έχουν ενοχές. Βλέπω και τη γυναίκα μου δεν αντέχει πολύ. Δηλαδή θα φωνάξει, θα τιμωρήσει, θα την πάρουν πολύ εύκολα. Μετά αισθάνεται τύψεις. Ναι. Πόσα χρόνια είστε μαζί? 20. 20 χρόνια. 19 χρόνια το είχαμε, γνωριστήκαμε τον Αύγουστο του 2000. Πω, πολλά αρκετά χρόνια. Και πώς κάνεις κάτι εσύ διαφορετικό? Όσον αφορά τι? Στο να συνεχίσετε, να είστε αγαπημένοι. Ναι, όχι, δεν υπάρχει, δεν μπορεί να κάνει ένας από τους δύο κάτι. Και οι δύο πρέπει να λειτουργούν μαζί. Το καταλαβαίνω, αλλά η μαμά, πόσο μάλλον με τρία παιδιά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όχι, πάει ένα κομμάτι. Η μαμά με τρία παιδιά είναι πολύ δυναμική. Άρα, αν μπορεί και τα συνδυάζει όλα. Μαμάς. Όχι, δεν αισθάνομαι εισαγωγικά παραμελημένος, όπως ενδεχομένως θα μπορούσε κάποιος άλλος σύζυγος να έλεγε. Όχι, καμία σχέση. Μπορεί και τα συνδυάζει όλα μια χαρά. Και βρίσκουμε και χρόνο και θα πάμε για το ταξιδάκι μας, θα μείνουμε και μόνοι μας. Πρέπει, αμφιβάλλεται αυτό. Υπήρξε κάποια στιγμή που τα πράγματα ήταν λίγο διαφορετικά, αυτό που λέμε μια κρίση στη σχέση? Υπήρξε πριν πολλά χρόνια. Κρίση τώρα, αστεία κρίση, κάτι σε μια εβδομάδα, όταν δεν ήμασταν ακόμη παντρεμένοι. Α, πριν. Ναι, πριν. Ένας χωρισμός μια εβδομάδα και από αυτούς τους παιδικούς που μιλάς κάθε τρεις και λίγο στο τηλέφωνο. Όχι. Μόνο αυτό? Ναι. Τίποτα άλλο? Όχι. Θα σκεφτόσασταν τέταρτο παιδάκι? Δεν είναι θέμα σκέψη, είναι θέμα πράξη. Γιατί όχι, αλλήμον. Αυτό δεν ακούστηκε πολύ ωραία, Χρήστο μου. Αν θέλεις να το ξαναπάμε.
Δηλαδή εννοώ ότι αν ο Θεός θέλει να μας το φέρει. Α, μας το φέρει. Αυτό εννοώ, βέβαια. Αλλά είστε ανοιχτοί σε αυτό το ενδεχόμενο. Γιατί, δεν ξέρω, γυναίκα, εντάξει, ίσως είναι λίγο κουρασμένη. Και ένα τέταρτο μέλος, όχι ένα τέταρτο, ένα έκτο μέλος στην οικογένεια. Θα είναι ακόμη μεγαλύτερο το φορτίο. Όταν ήρθε ο τρίτος γιος, το είχατε προγραμματίσει? Όχι. Όχι. Ξαφνικά, αυτός καλύπτε ξαφνικά τελείως. Εγώ ξέρεις κάποια πράγματα τα διαισθάνομαι. Είμαι σίγουρη του χρόνου θα έχετε τέτοιο. Σε παρακαλώ. Πάρτε εδώ πέρα, θα σου φέρω εδώ όλους. Πολύ θα ήθελα να τα γνωρίσω. Ναι. Πάρα ναι. πολύ. Γιατί όταν λέει και ο άλλος είναι ζωηρά, για μένα αυτό κάνει τα παιδάκια ακόμα πιο συμπαθητικά. Α, είναι πολύ, πολύ γλυκά. Πολλοί έχουν και τάσεις, ξέρεις, λειτουργούν σαν συμμορία που πάνε. Συμμορείτε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σου λένε κάποια πράγματα που σε στέλνουν. Είναι και λίγο, έχουν και λίγο θάρρος παραπάνω, αλλά είναι ωραίοι τύποι. Αν τους δεις και σαν φιγούρες σε φωτογραφία, έχουν βλέπεις ωραίες προσωπικότητες. Ναι. Έχουν πολύ πλάκα. Εντάξει, είναι πολύ μικρά ακόμα. Πολύ. Αλλά από τώρα δείχνουν χαρακτήρα ο καθένας. Ο καθένας είναι διαφορετικός, έτσι. Θα με την ίδια αγάπη, με τα ίδια. Ο μεγάλος, πώς το χαρακτηρίζεις? Είναι ιδιαίτερος. Μιχάλης είναι ένα παιδί που καταρχήν και σε συμπεριφορά και σε αντίληψη είναι αρκετά πέρα από την ηλικία του. Σου λέει πράγματα που. Είναι πιο όρημο, παιδάκι. Είχε έρθει στην έναρξη του Φραζέλικου, στο Στέτσπερ Φραζέλικου που είμαι φέτος, και τι παρατήρησε. Μου λέει να περιμένεις να ανοίξει πόρτα, μου λέει, και να βγαίνει σιγά σιγά. Δεν είχε ανοίξει πόρτα τη σκηνή, όπως γίνω στο πρώτο μου πρόγραμμα, και εσύ μου λέει βγει χωρίς να έχει ανοίξει πόρτα. Περίμενε. Το μικρόφωνο σου, μου λέει, έχει σημάδια πάνω. Πρόσεξε τέτοιες λεπτομέρειες. Ναι, είναι σαν σκουριά. Πέρσι δεν τις είχε. Σου λέω κάποια πράγματα, παρατηρεί που σε μάλλον στέλνω. Του αρέσει και αυτό που βλέπει για να το παρατηρεί και τόσο. Ναι, κοιτάξτε, σίγουρα του προκαλεί όλο αυτό το πράγμα συναισθήματα ιδιαίτερα. Τραγουδάει. Το βλέπω ότι. Όλοι μας τραγουδάνε. Έχουμε μπάντα τώρα με το σπίτι, όλοι από ένα μικρόφωνο. Πήραμε κάτι τύμπανα εκεί πέρα, κάτι drums, τα χτυπάει ο ένας. Ο άλλος δεν έχει μικρόφωνο, παίρνει ένα κουτάλι και το κάνει μικρόφωνο. Σου λέω για show. Γίνεται χαμός. Ναι, βάζουμε στο YouTube. Ο Μεσαίος, πώς τον λένε? Ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης είναι πιο ήρεμος. Ο πιο έτσι ευαίσθητος από τους τρεις. Αλλά όταν σταυρώσει και αυτός. Ναι, ο μικρός έχει εξελίσσεται σε. Τι? Σε μεγάλη λέρα. Και φόβος λέει στα μάτια του. Ο μικρός είναι. Ξέρεις, μάλλον επειδή προσπαθεί να επιβληθεί μέσα στην κοινωνία των άλλων δύο, έχει πάρει φόρα και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πες μου για τη συνεργασία με τον. Με τον Νίκο Μακρόπουλο. Ναι. Εξαιρετική συνεργασία σε ένα χώρο που γνωρίζουμε και δύο πολύ καλά. Έχω υπάρξει πάρα πολλές φορές. Με μεγάλη επιτυχία, εσύ. Βέβαια, βέβαια. Στο stage, ένα ενωμένο Φραζέλικο. Stage by Φραζέλικο. Πάμε πραγματικά περίφημα. Πολύ καλή συνεργασία, πολύ καλή σχέση. Με τον Νίκο, ένας εξαιρετικός άνθρωπος με πολύ χιούμορ και σίγουρα μέχρι Μάρτι θα είμαστε εκεί πέρα. Το τραγούδι το έχει γράψει ο Θάντης στο κοινό. Ναι. Το παράτησε τα όλα. Ωραίο. Σε μουσική του Χρήστο Θάντη και στίχους του Νίκου Σάρη. Έχετε ξανασυνεργαστεί? Όχι, με είναι η πρώτη φορά. Και είχα την τύχη να το γνωρίσω και μέσα από αυτό το τραγούδι και στο στούντιο μαζί. Καλά. Το θαύμαζα και οποιοδήποτε στον χώρο το θαυμάζει σαν καλλιτέχνη και σαν τραγουδιστή και σαν δημιουργό. Μα γι' αυτό αλλά το ξεχωρίζω, γιατί. Αλλά τώρα και από κοντά και με κέρδισε και σαν άνθρωπο. Τι περιμένεις για την επόμενη χρονιά? Θα σου πω τι περιμένω. Περιμένω πάλι του χρόνου τέτοια μέρα να είμαστε πάλι εδώ, ναι. Να χαμογελάμε, να είμαστε υγιείς, να λέμε τα ωραία μας και τίποτα παραπάνω. Και ένα τέταρτο παιδάκι. Εσύ μένεις τώρα εκεί. Δώσε καλά. Εάν έχουμε ευχάριστα, θέλω να με πάρεις τηλέφωνο. Θα σε πάρω τηλέφωνο αμέσως. Εσύ θα είσαι πρώτη που θα το μάθει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά.